Παπαδόπουλος, ναι, θα βάλει το καλάδι. 11-17. Έπαιξε στην Ισπανία με τα χρώματα. Έκλεψε ο Κατσίβελης μέσα από τα χέρια του Ερτέλ. Ο Παπαδόπουλος τρέχει πρώτος στον ευνηδιασμό και γίνεται κάτοχος της μπάλας. Έξοχη ασίστ τον Άντιτς. Ο Ολυμπιακός ξεδιπλώθηκε καταπληκτικά με αφετηρία του κλέψιμο, το κλέψιμο του μικρού του Κατσίβελη στη σέντρα. Κέσελ ελεύθερος. Ο Παπαδόπουλος κάνει καταπληκτική δουλειά. Πλέον στο παρκέ ο Παπανικολάου αντί του Κέσελ. Ο Πρίντεζης αντί του Άντιτς. Ο Παπαδόπουλος αμετακίνητος. Δεν έχει παίξει καθόλου ακόμα ο Χάινς. Άλλη μια καλή πάσα από τον Λάζαρο. Πέρασαν εκμετάλλευτοι. Ο ίδιος ανανεώνει όμως την επίθεση. Και αναλαμβάνει να επιτεθεί απέναντι στον Ντόρση. Ο είναι καλός αμυντικός. Αλλά εδώ ο Παπαδόπουλος αποδεικνύει ότι τα κόλπα του είναι αποτελεσματικά ακόμα και σε παίκτες από το NBA. Ο Πάρκερ δεν είναι και τόσο εύκολο να βρει χώρο άλλος point guard. Γετσέβιτσις. Πέταξε την μπάλα διότι δεν είχε χρόνο για οτιδήποτε άλλο. Παπαδόπουλος ανανεώνει. Και παίρνει τις δύο βολές με το έτσι θέλω από τον Ντόρση. Πρωταγωνιστής του αγώνα για τον Ολυμπιακό, έστω και αν έχασε μια-δυο άμυνες στο ξεκίνημα. Ήταν και αμφίβολος και είναι και απροπόνητος. Γενικά η παρουσία του είναι μια εξαιρετικά ευχάριστη έκπληξη για τον απόψινό Ολυμπιακό. Ο Μάντζαρης φεύγει γρήγορα για τον πάγκο. Δεν ξανά ο one.